Φίλε και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, σας προσκαλώ να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο, που αυτό είναι καθημερινά στις 5 και κάθε φορά που κάνουμε live, που αυτό είναι απρογραμματιστό. Γι' αυτό είναι καλή ιδέα να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρα καταστροφική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από μητέρα. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και διαβάζω αυτά που μου έστειλε η φίλη. Θέκλα μου, γεια σου. Βλέπω τώρα το βίντεο με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι το βίντεο για την εισαγωγή στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο, ώστε να το δείτε όσοι δεν το είδατε. Θα βάλω επίσης άλλο ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με την τοξική σεξουαλική διαπαιδαγωγήση. Δεν θυμάμαι, μπορεί αυτό να έχει δει η κοπέλα. Μου έκανε τεράστιο trigger. Πρέπει να είναι αυτό. Αυτό πρέπει να έχει δει η κοπέλα, το βίντεο που έχει τίτλο «Τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Αντισύλληψη, προστασία από σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα, εξωσωματική. Θα το βάλω και αυτό μαζί με το βίντεο τη εισαγωγή στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγωγή Στην περιγραφή αυτού του βίντεο και οπωσδήποτε αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για τη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγωγή. Μου έκανε τεράστιο trigger το βίντεο. Όταν, λένε, όταν λέμε trigger, εννοούμε αφορμή για να νιώσουμε συναισθηματική απορρίθμιση. Η λέξη trigger στα αγγλικά σημαίνει σκανδάλι και χρησιμοποιείται μεταφορικά το trigger, it's a triggering event, είναι ένα γεγονό το οποίο σαν να τραβάει τη σκανδάλη και εκπυρσοκροτεί το όπλο. Πρόκειται για ερέθισμα που προκαλεί αντίδραση ψυχολογική. Δεν το είδα ακόμα όλο, αλλά έχω να σου πω πως η ατάκα της μητέρας της κοπέλας, για μένα, είναι χάδι μπροστά σε αυτά που έζησα εγώ. Παρακολουθώντα το βίντεο για την τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα ακούσετε τι δυστυχεί ατάκε που έλεγε η μητέρα τη στην κοπέλα εκείνου του βίντεο. Πιστεύω πλέον ακράδαντα, λέει η φίλη, ότι όλα μου τα δυσλειτουργικά προβλήματα σε σχέσει οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό σε αυτή την διαπαιδαγώγηση εντό εισαγωγικών που μου έκαναν οι γονεί μου. Θέλω να γράψω σχόλιο στο YouTube και ντρέπομαι πραγματικά γι' αυτό στο στέλνω σε email. Πέμπτη Δημοτικού. Μα ενημερώνει η δασκάλα ότι αύριο θα μιλήσουμε για το πώ γίνονται τα παιδιά. Γι' αυτό όποιο δεν ξέρει να ρωτήσει στο σπίτι να το εξηγήσουν. Τι είναι αυτό πάλι. Προειδοποιεί η δασκάλα ότι θα μιλήσουν την επόμενη ημέρα για το πώ γίνονται τα παιδιά και λέει να το εξηγήσουν στο σπίτι. Τότε η δασκάλα είχε εμπιστοσύνη στου γονιού τη τότε εποχή να εξηγήσω στα παιδιά τους πώς γίνονται τα παιδιά. Προχθές μου στείλε μια φίλη ένα μήνυμα πολύ αστείο και μου λέει σκέφτηκα ότι θα γελούσες και όντως γέλασα γιατί λέει ο καλύτερος γονιός της δεκαετίας του 80 αν του έδιναν παιδιά σήμερα σε μία ώρα θα του τα έπαιρνα γιατί θα θεωρούνταν ακατάλληλος γονιό. Λοιπόν, <σουσίλια> ο πατέρας μου έλειπε στο εξωτερικό όπου και εργαζόταν. Η πλήρη τοξική διαχείριση εντό αγωγικών όμω γινόταν μια χαρά και μέσω τηλεφώνου. Η μάνα μου, γυναίκα μεγαλωμένη στην Αγγλία, όπου από την πρώτη δημοτικού του έγινε μάθημα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μέσω βίντεο μάλιστα. Αντί να κάτσει με την κόρη τη να κάνει μια όμορφη κουβέντα, πήρε τον πατέρα μου τηλέφωνο, έντρομη, trigger του trigger, ο trigger που έρχονται. Το ίδιο έντρομο πήρε τηλέφωνο όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου και ήθελα να κάνω αποτρίχωση στι μασχάλε και στα πόδια και έπρεπε να πάρει έγκριση από τον πατέρα μου. Είμαι Άρτων. Κόρη μου οι Εγκλεζοκυπρέ, οι Κύπριε που μεγάλωσαν στην Αγγλία, μεγάλωσαν με μια νοτροπία α, τόσο παλιακή όσο την εποχή που έφυγαν οι γονεί του από την Κύπρο. Και αυτό παρατηρείται και σε άλλου Κύπριου του εξωτερικού. Έφυγαν, ξέρω εγώ, το 60 γονεί του από την Κύπρο. Πήγαν, έζησαν 20, 30, 40 χρόνια στην Νότιο Αφρική, στην Αυστραλία, στην Αγγλία. Με εκείνη την οτροπία του 60 έφυγαν, με εκείνη έμειναν. Άσε με να το σκεφτώ και θα σε πάρω να σου πω τι θα κάνει, τη είπε. Μάλιστα, η μάνα τη πήρε τηλέφωνο. Τεράνι που ήταν στο εξωτερικό. Γελάω κιόλα. Συγνώμη που γελάω, γιατί είναι και γελίο το πόσο συνεξαρτημένε είναι κάποιε γυναίκε και πόσο υποτακμένες και δεν παίρνουν καθόλου το γονικό του ρόλο στα σοβαρά. Κι αν μετά από λίγο, είμαι τόσο θυμωμένη, αλλά παράλληλα γελώ. Ευτυχώ που γελά και εσύ, γιατί είχα έγινε ότι θα νομίζω ότι σε κουροϊδεύω. Να πα στη ξαδέρφη τη, Δευτέρα γυμνασίου, η ξαδέρφη μου, και να ζητήσει να δανειστεί το βιβλίο τη Βιολογία και δώσετε τη το να το διαβάσει. Διάβασα. Κατάλαβε. Κατάλαβα. Ωραία. Να είναι καλά η φίλη μου η Ελένη που την επόμενη μέρα στο σχολείο μου εξήγησε πώ γίνονται τα παιδιά. Δεν θα ξεχάσω το σόκ μου και την τροπή που ένιωσα. Τώρα αυτή η δασκάλα αντί να σα κάνει μάθημα αυτή η ίδια για το πώ γίνονται τα παιδιά, σα είπε να πάτε σπίτι στου υπέροχου γονεί σα να σας εξηγήσουν πως γίνονται τα παιδιά Από που και να το πιάσεις βρωμάει Βρωμάει από που και να το πιάσεις Αγία Κυπριακή Κοινωνία Αυτή ήταν η διαπαιδαγώγηση και δεν χρειάστηκε άλλη γιατί ήταν βέβαιοι και οι δυο πως θα παρέμενα παρθένα Μέχρι να αποφασίσει ο πατέρας μου να με παντρέψει. Πώς εύκολο. Καμία έπαφη με αρσενικά. Καμία έξοδος. Σινεμά δεν ήξερα τι ήταν μέχρι τα 17. Θυμάμαι μια φορά στο χωριό, απέναντι από την εκκλησία στο σπίτι της γιαγιάς μου, είχε πανηγύρι. Αλλά τα πανηγύρια ήταν events. Ήταν happenings τα πανηγύρια όταν ήμασταν μικροί. Πηγαίναμε, ήταν η έξοδος μας τα πανηγύρια. Καθόμασταν όλοι έξω, μικροί μεγάλοι και βλέπαμε τον κόσμο που περνούσε. Πέρασε μια παρέα από και για να μην τους δω, να μην με δουν, με άρπαξε από το μαλλί και μου είπε να μπω μέσα. Όταν πήγα να σπουδάσω ήμουν τρομοκρατημένη να μην γνωρίσω κάποιον γιατί απαγορεύεται. Τι θα πει ο πατέρας μου. Θα τον ατιμάσω. Ήρθε ο πρώτος μου έρωτας στα 17.30. Μέχρι τα 19 του έψησα το ψάρι στα χείλη. Δεν άφηνα να με ακουμπήσει. Μην τυχόν και χάσω την παρθενιά μου. Η μάνα μου, εδώ γελάω πάλι, έλεγε στο σόι ότι είναι καλό παιδί που ενδιαφέρεται για μένα. Αλλά μονοβόλτε πηγαίνουν και την κρατά από το χέρι. Λε και έπρεπε να δώσει λογαριασμό. Χώρισα και τα έφτιαξα μετά με κάποιον άλλο. Ήμουν μπιπ που άλλαζε του άντρε σαν τα ζήτημα με τον πρώτο να το κάναμε τρει φορέ μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η πρώτη φορά τραυματική. Δεν σταματούσε το αίμα για τρει ημέρε. Ένιωθα πλέον τύψει, δεν ήμουν πλέον καθαρή. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. εντάξει. Και φαντάζομαι δεν είχε καθόλου α, μούτρα με βάση τη διαπαιδαγώγηση, την εσχρή που σου έκαναν, την εσχρά τοξική, να πας να πεις ότι έχω αιμορραγία, θα μπορούσε να πάθεις και κάτι. Χωρί καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στέλνουμε τα γόρια μα και τα κορίτσια μα ξυπόλυτα στα γκάθια. Όταν έμαθε ο πατέρα μου ότι έβγαινα με κάποιον άλλο, η ατάκα που μου είπε και δεν πρόκειται να διαγραφεί από τη μνήμη μου ήταν: Θέκλα μου, και να τη γράψω. Ελίσσασε πάνω στον μπίπ. Είναι μια λέξη κυπριακή που λέγεται για το ανδρικό μόριο. Ελίσσασε σημαίνει λύσαξε πάνω στο. Α, θα το έλεγε στα καλαμαρίστικα. Στα καλαμαρίστικα, τη δημοτική, εμεί τη λέμε καλαμαρίστικα στην Κύπρο. Ο πατέρα να μιλά έτσι στην κόρη του, βεβαίω. Βεβαίω. Αυτοί είναι οι έντιμοι άνθρωποι, οι ηθικοί, οι αγνοί, οι αθώοι, μη χέσου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματάνε πουθενά. Γιατί θυμάμαι έκανα το πρώτο μου παιδί και στους 18 μήνες έμεινα ξανά έγκυος. Όταν γέννησα το δεύτερο δεν μπορείς να διανοηθείς τι μου είπε μπροστά στη μάνα μου η οποία δεν άνοιξε το στόμα της, όχι σαν μάνα, όντω γυναίκα. Αρκετά παιδιά έκανες να πάτε με τη μάνα σου στο γιατρό να σε σάσει, δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα. Ο πατέρας είπε στην κόρη έκανες αρκετά παιδιά να πας με τη μάνα σου στο γιατρό να σε σάσει, να σε σάσει εννοεί να σου κάνει απολύνωση σαρπίγκων, να σου προκαλέσει στήρωση τεχνητή μέσω επέμβαση και να μην κάνει άλλα. Θέκλα μου, αυτή ήταν η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στα αγόρια μου μιλώ ανοιχτά και πολύ καλά κάνει. Δεν επιτρέπω να έχουν ταμπού. Στόχο μου να σέβονται τον εαυτό του και τι γυναίκε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε παρακαλώ. Ο λόγο που στο έγραψα είναι για να μεταφέρει ένα μήνυμα από καρδιά σε αυτού που σε παρακολουθούν. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας κάνει να αισθάνεστε ενοχέ για το φυσιολογικό μαζί σου. Συμφωνώ. Κάντε σωστή διαπαιδαγώγηση στα παιδιά σας, ώστε να μην φέρουν τέτοια αγκάθια στη ψυχή τους για μια ολόκληρη ζωή. Να προσθέσω ότι μέχρι να ξυπνήσω εντός και να προσπαθήσω να απελευθερωθώ σεξουαλικά εντός αγωγικών, όχι να ξεσαλώσω, απλώς να αντιληφθώ ότι δεν είναι κάτι κακό το σεξ, ο γυναικολόγο έλεγε ότι έχω δυσπαρευνία. Όταν ξύπνησα, ενώ τα ξύπνησες ψυχολογικά, πέρασε και αυτό. Λόγω του ψυχολογικού που είχα, πονούσα κατά την επαφή πάντα, ακόμα και αφού γέννησα. Η δυσπαρευνία είναι ένα ιατρικό όρος, ο οποίο αναφέρεται στον πόνο που βιώνει η γυναίκα κατά την επαφή, κατά την ερωτική επαφή και μετά από την ερωτική επαφή που μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να υπάρχουν ιατρικοί λόγοι για τον πόνο που βιώνει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων όμως είναι ψυχολογικοί οι λόγοι. Η δυσπαρευνία προκαλείται όταν γίνεται σεξουαλική επαφή χωρίς η γυναίκα να έχει σεξουαλική επιθυμία εκείνη την ώρα. Για να έχει μια γυναίκα σεξουαλική επιθυμία παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Στην περίπτωση τη φίλης, έτσι όπω το περιγράφει, αυτό που ρόλο, που έπαιζε ρόλο, ήταν ότι ένιωθε ενοχικότητα γύρω από το σεξ. Θεωρούσε μέσα στο μυαλό τη ότι το σεξ ήταν κάτι βρώμικο, επειδή ακριβώ έτσι την είχαν μεγαλώσει οι Οπότε, παρόλο που από όσα μα γράφει με τον σύντροφο τη είχε καλή σχέση, λόγω ενοχών μπλόκαρε το μυαλό τη. Γι' αυτό λέω όταν ξύπνησα δεν είχα πλέον πόνο. Και ο εγκέφαλος της δεν έδινε μήνυμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων να γίνει αυτή η διαδικασία η οποία προετοιμάζει τη γυναίκα για την ερωτική σεξουαλική επαφή. Και οι γυναίκες έχουν μια ανάλογη προετοιμασία με τους άνδρες σωματική για να γίνει σεξουαλική επαφή. Όπως οι άνδρες όσο έχουν ερωτική επιθυμία πάει αίμα στην περιοχή των γεννητικών τους οργάνων και το πέος τους έρχεται σε στήση και μπορούν να έχουν ερωτική επαφή, έτσι και οι γυναίκες όσο έχουν ερωτική επιθυμία πάει αίμα κάτω στην περιοχή του κόλπου, ε, υγραίνεται η περιοχή του κόλπου, μαλακώνει το κόλπος και μπορεί έτσι να έχουν ερωτική επαφή με ευχαρίστηση και όχι πόνο. Άρα οι ενοχές προκαλούν πόνο. Έκανε σεξ με τον άνδρα της και ένιωθε ενοχές και είχε πόνο. Εάν ακούει μια γυναίκα αυτό το βίντεο, αν βλέπει μια γυναίκα αυτό το βίντεο, η οποία βιώνει δυσπαρευνία, βιώνει πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, πρέπει να το ψάξει και με το γυναικολόγο της, τη γυναικολόγο της, και με το ψυχολόγο της, τη ψυχολόγο της, για να βρουν και αν μπορεί να είναι τα αίτια. Ε, μπορεί αίτιο της δυσπαρευνίας να είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση και ότι η γυναίκα δεν είναι πλέον ερωτευμένη με τον σύντροφό τη και δεν νιώθει ερωτική επιθυμία λόγω ανυπαρξίας συνδεσιμότητας μεταξύ τους. Στην περίπτωση της κοπέλας που μας έγραψε το email, το πρόβλημα δεν ήταν η σχέση της με τον άντρα τη. το πρόβλημα ήταν η σχέση της με το σεξ με βάση τις απαράδεκτες νοοτροπίες που τις εγκαθίστησαν Ω λογισμικό στο μυαλό τη ή γονεί τη, προκειμένου να τη σταματούν από το να είναι ένα σεξουαλικό όν. Επίση, δυσπαρευνία προκαλείται στι περιπτώσει εκείνε τι οποίε μία γυναίκα προβαίνει σε σεξουαλική επαφή με ένα πρόσωπο, χωρίς να το επιθυμεί ουσιαστικά. Δηλαδή, η δυσπαρευνία μπορεί να έχει είτε όταν έχει ενοχικότητα σε σχέση με το σεξ είτε όταν κάνει σεξ με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν υπάρχει ερωτική επιθυμία. Η ερωτική επιθυμία δίνει το σήμα από τον εγκέφαλο στο υπόλοιπο σώμα να λειτουργήσει το σώμα και με τις ορμόνες και με τους νευροδιαβιβαστές και με όλες αυτές τις σύνθετες λειτουργικότητες του ανθρώπινου σώματος ούτω ώστε να είναι σε θέση το σώμα να κάνει σεξ και να είναι σε θέση να το απολαύσει το σεξ και όχι να πονέσει. Δυσπαρευνία επίση μπορεί να προκύψει σε γυναίκε οι οποίε βρίσκονται σε περιεμινοπαυσιακή περίοδο ή μετεμινοπαυσιακή περίοδο, γύρω στην εμινόπαυση ή μετά την εμινόπαυση, και αυτό να έχει να κάνει με θέματα ξηρότητα του κόλπου, το οποίο είναι ορμονική φύση σε αυτή την περίπτωση, και πάλι πρέπει η γυναίκα να συζητήσει με τον τη γυναικολόγο τη για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων ή με τον την ενδοκρινολόγο τη. Λοιπόν, το σεξ είναι μια φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι καθόλου νόμιμο, έντιμο, αποδεκτό, φυσιολογικό μια γυναίκα, ένα άνδρα να θέλει να κάνει σεξ με τον την σύντροφό του τη. Αυτού του τρόπου οι τοξικές σεξουαλικές διαπαιδαγωγήσεις από γονείς οι οποίοι είναι μισογύνηδες γιατί και ο πατέρα τη κοπέλα που στείλει το email είναι μισογίνης... και η μητέρα τη όμω έχει εσωτερικευμένο μισογίνισμο... με τον τρόπο που λειτουργούσε, τέτοιε τοξικέ σεξουαλικέ διαπαιδαγωγήσει καταλήγουν ώστε τα παιδιά που δέχονται αυτή την τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να είναι μπερδεμένα όσον αφορά σε φυσιολογικέ λειτουργίε του οργανισμού, να νιώθουν ενοχέ για πράγματα τα οποία δεν είναι κακά να νιώθουν ένοχοι για πράγματα τα οποία δεν είναι λάθος και γενικά μπερδεύουν αφάνταστα τη φυσιολογική λειτουργία του μυαλού και του σώματος ενός ανθρώπου. Είπαμε ότι σε κάποια φάση θα κάνω μια συστηματική ε, σειρά μαθημάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης τα οποία θα μπουν σε αυτό ακριβώς το playlist για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα οποία θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όπως δίνω στα podcast συγκεκριμένες ε, μελετημένες κλπ Θέλει όμως δουλειά κάτι τέτοιο ε, από το φθινόπωρο και μετά ε, μετά που θα τελειώσω και τη συγγραφή του βιβλίου μου θα ξεκινήσω να ασχοληθώ εντατικά με αυτό το ζήτημα. Ε, αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο γενική φύσεω, το οποίο θέλει να εστιάσει στο γεγονό ότι οι γονεί μέσω τοξική σεξουαλική διαπαιδαγωγήσεω, καταστροφική σεξουαλική διαπαιδαγωγήσεω, μπορεί να μεταφέρουν στα παιδιά του λανθασμένε απόψει, φοβίε, άγχη και ενοχέ και να τους δημιουργήσουν σοβαρό ζήτημα στην ομαλή λειτουργικότητα τους, τη συναισθηματική και τη σεξουαλική. Αυτά.